Καλό βράδυ. Χώρα εν καμίνο, κατά κυριολεξία, μέρος δεύτερο. Επειδή η εκπομπή μας είναι ζωντανή, να σας δώσουμε τα νεότερα από μια δημοσκόπηση που έβγαλε τηλεόραση του Sky πριν από λίγο και προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Την παρουσίασε ο γνωστός σας κύριος Νίκος Μαραντζίδης. Σύμφωνα λοιπόν με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία διευρύνει τη διαφορά της από την προηγούμενη δημοσκόπηση του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι δεύτερος, κατά 16 ολόκληρες μονάδες. 32% στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία, 16% ο ΣΥΡΙΖΑ. Γενική απεσιοδοξία και όχι των πολιτών σε πρόωρες εκλογές. Παρά τα αυτά, έγινε η πρόβλεψη και δεν ήταν κουβέντα του αέρα. Ο Μπουκώρος είναι δημοσιογράφος και καλός δημοσιογράφος, ότι ενδέχεται 22 ή 29 Ιανουαρίου να έχουμε πρόωρη προσφυγή στην κάλπη υπό προϋποθέσεις. Θα το δούμε. Να πούμε επίσης. Ο άλλος ότι δρόμος οδηγεί σε πασοκοποίηση των ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ότι συμφωνούμε όλοι. Έτσι. Να πούμε επίσης ότι δεν έφτανε στο Μευρού του Τσαβούσογλου με το γνωστό άρθρο στη Μιλιέτ να πει ότι τα ίμια είναι. Γιατί μιλάμε για δύο βραχονισίδες. Ότι είναι τουρκικά, οι Τούρκοι επανέρχονται και βαφτίζουν την Κάσο, την ηρωική ελληνική νήσο Κάσο, Τζομπάν. Και ζητούν μάλιστα να ακυρωθεί ελληνική στρατιωτική άσκηση. Από ό,τι φαίνεται, ο επόμενος στόχος αμφισβήτησης θα είναι η Σαλαμίνα ή η Αίγινα. Εδώ που φτάσαμε δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα, κλαυσίγελος. Το κάνουν αυτό γιατί αισθάνονται ότι η Ελλάδα είναι ο αδύναμος κρίκος στην περιοχή και κοιτάνε να δημιουργήσουν κατάλληλο κλίμα. Δεν μπορώ να ακούω, και λυπάμαι που το λέω με αυτόν τον απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο, αρκετούς ματαιόσπουδους και δοκισίσοφους δημοσιολογούντες και να διαβάζω δημοσιογραφούντες να λένε ότι όλα αυτά ο Ερντογάν τα κάνει για εσωτερική κατανάλωση. Δεν απειλεί σε καμία περίπτωση την Ελλάδα. Είναι το λιγότερο ανόητοι αυτοί που τα λένε. Πρόκειται για μια συνειδητή στρατηγική επιλογή του τουρκικού καθεστώτος. Η αμφισβήτηση των συνόρων του προς Ανατολάς είναι άμεση επιδίωξη λόγω Μοσούλης, αλλά και προς δυσμάς. Ξεκάθαρη, μόνιμη για τα επόμενα χρόνια, το παρόν και το μέλλον, στρατηγική επιδίωξη και στρατηγική επιλογή. Τώρα, κύριε Στρατούλη, θέλετε, έρχομαι σε εσάς, να σχολιάσετε λίγο το, να ξεκινήσουμε από τον Γκάλοπ, αυτές τις 16 μονάδες. Καλά, τα Γκάλοπ είναι φωτογραφίες της στιγμής. Και άρα η στιγμή δείχνει ότι διευρύνεται το χάσμα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Όπως πάει έτσι, ο Μητσοτάκης θα πάρει αυτοδυναμία. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε πολιτικές συζητήσεις πάνω στις δημοσκοπήσεις, όχι μόνο γιατί είναι φωτογραφίες της στιγμής, αλλά γιατί απέτυχαν κιόλας. Και το Brexit δεν το έβγαλαν στη Μεγάλη Βρετανία και το Τραμπ δεν τον έβγαζαν οι δημοσκοπήσεις ότι θα κερδίσει τις εκλογές. Και εδώ το δημοψήφισμα που πήρα 62% το όχι έβγαναν ισοδύναμα. Και την άλλη μέρα έγινε ναι και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Δεύτερο, η αλήθεια είναι ότι είναι πρώτη από ό,τι φαίνεται η Νέα Δημοκρατία κατά τη γνώμη μας, τουλάχιστον με αυτό που έχουμε εμείς υπόψη, σε ποσοστά που πήρε στις εκλογές και που δεν τις εξασφαλίζουν αυτοδυναμία. Από την άλλη, ότι υπάρχει ένας κόσμος απογοητευμένος και ότι κυρίως οι δυνάμεις οι αντιμνημονιακές ή αυτές που παραμένουν αντιμνημονιακές δεν εισπράττουν αυτή την φθορά της κυβέρνησης και της νέας, αλλά και τη στασιμότητα, νομίζω αυτή γιατί τη στιγμή, δεν εισπράττουν της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί, κύριε Στρατού? Πρώτο, γιατί πρέπει να πείσουν ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση στο μνημόνιο και να έχουν το θάρρος να βγουν να πούνε με πολλά επιχειρήματα ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος, ότι αυτός βεβαίως περνάει με την αμφισβήτηση της Ευρωζώνης και το ευρώ, αλλά υπάρχει, και να πείσουν ότι είναι καλύτερος από το μνημονιακό δρόμο που οδηγεί σε δυστυχία το λαό μας και σε ταπείνωση τη χώρα μας. Και δεύτερο, ότι πρέπει να επιτευχθεί το ταχύτερο δυνατό ένα μέτωπο αυτών των αντιμνημονιακών δυνάμεων, ένα κοινό πολιτικό και εκλογικό μέτωπο, για να πείσει ότι υπάρχει όχι μόνο άλλη λύση, αλλά και πολιτική δύναμη, πολιτικός φορέας, ενωτικός που μπορεί να την υλοποιήσει και να την προχωρήσει. Εμείς, Λαϊκή Ενότητα, παίρνουμε πρωτοβουλίες και στις δύο κατευθύνσεις. Και για να πείσουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος από τα μνημόνια και για να συγκροτηθεί αυτό το μέτωπο αυτών των δυνάμεων. Τώρα, η δική μου εκτίμηση. Επομένως, νομίζω αυτό είναι το πολιτικό σκηνικό. Είναι ρευστό
πολιτικό σκηνικό με πρωτοκαθεδρία από ό,τι φαίνεται της Νέας Δημοκρατίας, αλλά που δεν της εξασφαλίζει ακόμα αυτοδυναμία ή μια σταθερή δυναμική για αυτοδυναμία και με μια ρευστότητα στον υπόλοιπο πολιτικό χώρο. Τώρα, με βάση και αυτό, η εκτίμησή μου είναι ότι η απειλή την οποία κάνει ο Πρωθυπουργός προς τρεις κατευθύνσεις, προς τους δανειστές, ένα, να του δώσουν κάπως ελαφρύτερα μέτρα για να μην κάνει εκλογές, προς τους βουλευτές των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ότι να ψηφίσουν αυτά που θα συμφωνήσει τώρα για τη δεύτερη αξιολόγηση, αλλιώς θα πάει σε εκλογές και θα χαθούν οι βουλευτικές έδρες κλπ. Και τρίτο, προς τη Νέα Δημοκρατία, ότι κάτσε καλά, μη ζητάς εκλογές γιατί εσύ θα υπογράψεις το τέταρτο μνημόνιο. Νομίζω ότι δεν έχει βάση αυτή η απειλή. Και ιδίως προς τους δανειστές, όταν τους απειλείς ότι κάντε μου ελαφρύτερα τα μέτρα γιατί αλλιώς θα πας σε εκλογές, είναι σαν να έχεις βάλει μόνος σου τη θηλιά, έτσι, τη θηλιά του μνημονίου με το τρίτο μνημόνιο κιόλας και τις συζητήσεις που κάνεις για τα προαπαιτούμενα. Σωστό είναι αυτό. Όχι να τις φύγεις και να απειλείς τους δανειστές που κάθονται υποτίθεται απέναντι στο τραπέζι για να τους λες: κοίτα να δεις, αν δεν με διευκολύνεις εμένα που βάλα τη θηλιά του τρίτου μνημονίου. Θα Θα κλωτσίσω το σκαμνί που έχω από κάτω. Θα πηδήξω από το σκαμνί, θα το κλωτσίσω το σκαμνί να κρεμαστώ. Καταλαβαίνετε, τέτοια απειλή δεν πιάνει, γιατί με απειλή που είναι απειλή πολιτικής αστάθειας, όπως το καταλαβαίνετε, μετά το όχι ενδεχομένως που θα βγάλει η Ιταλία, αν βγει και ακροδεξιός στην Αυστρία και μπροστά σε εκλογές σε Γερμανία, Ολλανδία, Γαλλία, υποτίθεται ότι ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του θεωρούν ότι είναι μια απειλή πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, με όλη αυτή την πολιτική. Ελλάδα δεν πιάνει, όπως εξηγείται. Δεν πιάνει όμως. Δεν πιάνει, δεν πιάνει πια. Γιατί την απειλή της πολιτικής αστάθειας, ότι δώστε μας ελαφρύτερα μέτρα, αλλιώς έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, την χρησιμοποίησε και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Και είδατε ότι τον γράψανε στα παλαιότερα των υποδημάτων του συντανιστές. Χρησιμοποιούν τη χώρα μας παραδειγματικά. Και αν τους βγει και όχι στην Ιταλία, με χρέος 2,2-3 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να ανοίξουν και την όρεξη εκεί να πάρουν κάποια ελαφρύτερα μέτρα, καταλαβαίνετε, θα είναι σαφής πολύ πιο τιμωρητική για την Ελλάδα. Σαφής. Το έχουμε δει με τον Γιώργο τον Παπανδρέο, το έχουμε δει με τον Σαμαρά. Σαφής, σαφής, και από τη στιγμή που παίζει στο πεδίο των μνημονίων και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, δυστυχώς συμβαίνει και τώρα. Άρα η εκτίμηση προσωπική μου είναι και η εκτίμηση του χώρου μας, της ΛΑΕ, είναι ότι το πιο πιθανό είναι ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις των δανειστών σε δύο δόσεις. Θα βγει προφανώς ένα πολιτικό πλαίσιο κάποιας συμφωνίας. Η αρχή θα είναι την 5η Δεκεμβρίου, δεν θα κλείσει όμως. Δεν θα κλείσει και δεν θα και κλείσει. Και εγώ έχω αυτή την πληροφόρηση. Στην προοπτική ότι θα γίνει έκτακτο Eurogroup πριν τα Χριστούγεννα. 23, γύρω στις 19 Δεκεμβρίου λένε. 19 με 23 Δεκεμβρίου λένε. Έτσι, μπράβο. Που όμως. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν θα είναι ανώδυνη για την Ελλάδα, για το λαό της και όχι το μέλλον βέβαια, της, όχι γιατί βέβαια θα μπει ένα 20ήμερο για να ικανοποιηθούν νέα προαπαιτούμενα, αυτά που ζητάει το Δουνουτού, που έχει διοικητικό συμβούλιο για να αποφασίσει ότι παίζει πριν το τέλος του χρόνου. Αυτό λέτε. Δεν ξέρω αν θα είναι πριν το τέλος του χρόνου ή μετά το τέλος του χρόνου, αλλά θα ζητάνε προαπαιτούμενα να ικανοποιηθούν από την κυβέρνηση και δυστυχώς αυτά τα προαπαιτούμενα θα είναι ουσιαστικά το τέταρτο μνημόνιο, που θα το λένε επικαιροποιημένο μνημόνιο, γιατί θα αφορούν μέτρα περίπου 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ για το 18 και, συγγνώμη, για το 19 και το 20, επειδή από ό,τι είδατε κι εσείς αυτό που διέρευσε και αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής, οι δανειστές επιμένουν και οι Ευρωπαίοι που το έστειλαν να ικανοποιηθεί η απέτηση, η απέτηση δική τους και του Δουνουτού για 3,5% πλεονάσματα, όχι, πρωτογενή αυτό, πλεονάσματα. Αυτό υπογραφεί, κύριε Στρατούλη, μισό λεπτό το 19 να λέμε και το 20, σημαίνει αυτό νέα μέτρα, υπογραφεί το 4%. Να πούμε κάτι τώρα. Εμείς λέμε θέλουμε δύο. Και σωστά το λέμε. Ας πούμε, λέω, αυτοί οι οποίοι το μελετούν και το λένε. Ενώ η κυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι η κυβέρνηση, ούτε έχω μπροστά μου τους εθνικούς λογαριασμούς. Έχει υπογραφεί το 3,5% έχει υπογράψει η ελληνική πλευρά. Έχει υπογράψει. Άλλο λέει δεν μπορώ να το ικανοποιήσω. Έχει υπογράψει. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε γιατί. Έχει υπογράψει 3,5% ναι, για το 2018 και από εκεί και πέρα. Ναι, βγάλουμε τρελό για απόφαση, η ωραία απόφαση του Eurogroup, που ήταν μέσα το Σόιμπλε αλλά και η ελληνική, εντάξει, κυβέρνηση 25 Μαΐου, ήταν αυτό που λες εσύ, χωρίς να προσδιορίζει το 3,5, έλεγε συνέχιση του ίδιου, των ίδιων πρωτογενών πλεονασμάτων, ναι, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Και ο Σόιμπλε, από ό,τι ξέρεις, δεν το είχε ερμηνεύσει για το 18, για το 19 με 22 που λέει το Δουνουτού. Ο Σόιμπλε έχει πει για δεκαετία. Μέχρι το 2028 ασφαλώς, για 3,5%. Ασφαλώς. Τώρα εντάξει δεν θα κριθεί η δεκαετία, ασφαλώς, αλλά από ό,τι φαίνεται πάνε για 3,5%. 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα σημαίνει νέα μέτρα. Και η εκτίμησή μου ότι η κυβέρνηση, επειδή δεν θέλει εκλογές, γιατί είναι σίγουρο ότι θα τις χάσει με την κοινωνική δυσαρέσκεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή,
θα τα δώσει όλα αυτά που ζητάνε οι δανειστές, αξιοποιώντας δύο πραγματάκια για να τα πει σαν αφήγηση στον ελληνικό λαό, σαν πολιτική αφήγηση. Άρα δεν βλέπετε εκλογές. Το πρώτο. Άρα δεν βλέπετε εκλογές εσείς. Εγώ δεν αποκλείω εκλογές λόγω της κοινωνικής δυσαρέσκειας που υπάρχει και λόγω των οικονομικών αδιέξοδων. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το Plan A, το πρώτο σχέδιο της κυβέρνησης. Σαφές. Το γάμα, το δέλτα σχέδιο σε περίπτωση ατυχήματος. Η κυβέρνηση θα τα δώσει όλα. Θα πει ότι πήρε βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, που δεν είναι τίποτα, γιατί σας έχω πει, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι η εκτίμησή μας είναι ότι αν δεν διαγραφεί κομμάτι του χρέους, εμείς λέμε το μεγαλύτερο, αν δεν υπάρξει διαγραφή του πραγματικού χρέους, ούτε μπορεί να αποπληρωθεί, ούτε ανάσα θα πάρει η χώρα. Και το δεύτερο, θα πάρει ότι αφού το χρέος θα γίνει, θα πάρουν κάποια μεσοπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα μέτρα, θα μπει μέσα το Δουνουτού και θα μπει και η Ελλάδα στην ποσοτική χαλάρωση, αν προλάβει να μπει μέχρι τέλος του Μάρτη για 1-2 δισεκατομμύρια, για να πει ότι ενδεχομένως το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο θα βγει η Ελλάδα στις αγορές. Ωστόσο όμως το παραμύθι αυτό, η αφήγηση αυτή, έχει αυτά τα δύο που ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι τίποτα αν δεν υπάρξει διαγραφή χρέους και δεν υπάρξουν αυτά τα βαριά μέτρα στην οικονομία, τα φορολογικά, τα κοινωνικά και τα άλλα. Αλλά έχει και δράκο αυτό το παραμύθι. Και ο δράκος είναι, πολύ σωστά είπες Δημήτρη, δεν είναι μόνο τα μέτρα για το 19-20. Όχι, καταρχήν να είναι ο δράκος και τα μέτρα που δίνει για τώρα. Καταρχήν, ομαδικές απολύσεις, τα φορολογικά μέτρα, τη νέα φορολογία που δίνει, την περικοπή των προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων το 2018 κλπ. Υπάρχει και δράκος. Και για να τελειώσω με αυτό, είναι επόμενο. Μόνο εκπροσωπεί την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι επόμενο να έχει άλλη άποψη. Αλλά εγώ σας λέω την εκτίμησή μου. Και τέλος, κύριε Σιφάκη, με συγχωρείτε, θέλω να πω ότι δεν με ικανοποιεί. Την κυβέρνηση διαπραγμάτευσε αυτή τη φάση. Όλοι. Ναι, λέω. Αυτό που με ανησυχεί και θέλω να το πω. Αυτό που με ανησυχεί. Άφησε να πω και το άλλο που δεν αφορά εσάς σαν κυβέρνηση. Άφησε να πω και το άλλο. Αυτό βοηθήστε. Και λέω λοιπόν ότι σε αυτή την κατεύθυνση τον Αλέξη, τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, τη βοηθάει δυστυχώς και η αντιπολίτευση που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Μητσοτάκης σήμερα και να λέει ότι ο Τσίπρας καθυστερεί το μνημόνιο και ότι έχει ιδεολογικές αιμονές κλπ. Άρα, πρώτο, το αναγνωρίζει ότι διαπραγματεύεται. Και δεύτερο, δηλαδή, τι θέλει ο κ. Μητσοτάκης, να τα δώσει όλα τώρα και γρήγορα και πιο γρήγορα από ποτέ για να τελειώσει γρήγορα η αξιολόγηση. Και θέλω να θυμίσω, ότι το πρώτο μνημόνιο έχει την υπογραφή του Γιώργου του Παπανδρέου, το δεύτερο έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, το τρίτο έχει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ, της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και το ΠΑΣΟΚ, και το τέταρτο, πολύ φοβάμαι, είτε θα το φέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είτε γίνουν εκλογές και το φέρει μια άλλη κυβέρνηση, θα έχει και την υπογραφή και της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη και ενδεχομένως κι άλλων από την αντιπολίτευση, γιατί προφανώς οι δανειστές θα ζητήσουν δεσμεύσεις εάν το φέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λέτε ΑΝΕΛ, και από τον ερχόμενο. Και από τη Νέα και Δημοκρατία. Και από τον επόμενο κυβερνήτη. Και από τη Νέα Δημοκρατία. Αντιπολίτευση τέτοιου επίπεδου θεωρώ ότι αποτελεί το δεξιό δεκανίκη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πολύ βαρύ αυτό που λέει. Που να λέει πιο γρήγορα, πιο βιαστικά, δεχτείτε τις απόψεις των δανειστών. Νομίζω σαφέστατα εκφράστηκε η Νέα Δημοκρατία. Καμία συνεργασία σε αυτή την κατεύθυνση, με αυτή την αναξιόπιστη κυβέρνηση, που παίρνει συνεχώς μέτρα φορομπηχτικού χαρακτήρα. Μην ορκίζεστε, έτσι λέγατε και για το Πασόκ. Απολύτως τη θέση. Όχι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Σαφέστατα να κάνουμε με κυβέρνηση που εξαπάτησε πολλαπλώς τον ελληνικό λαό. Και τώρα ετοιμάζεται λοιπόν να του δώσει την πλάτη. Δημήτριο Στρατούλης, ο πυρπολιτής. Το τέταρτο μνημόνιο. Αγνόμαστε από το τρίτο. Σαφέστατη. Λοιπόν, οπότε έχει ένα νόημα να συζητάω με τον κύριο Σιφάκη που εκπροσωπεί την πιο αναξιόπιστη πολιτική δύναμη που γνώρισε ποτέ ο τόπος, κύριε Παναγιωτόπουλε. Έχει κανένα νόημα να συζητάμε και να συνεργαζόμαστε. Σας ξέρει ο κόσμος όλες αυτές τις δεκαετίες και όλα λοιπόν, αυτά τα χρόνια. Κύριε, δεν σας επειδή το πρωί η εκπομπή επαναστάτες και το βράδυ μνημονιακή. Οι δημοσκοπήσεις και οι ιστορίες. Τα καταφέρνουν, κύριε Μπουκόρο, και με το Φιντέλ, το Μακαρίτη, και επικίδιο λόγο, επιτύβιο λόγο, αλλά και το βράδυ συνδετημόνες της Αγγέλα Μέρκελ. Όλα μαζί. Ο καλός Μήλος όλα τα λέει. Ο καλός Μήλος Αλέξης όλα τα λέει. Το κακό είναι ότι εκφωνούν καθημερινά τον επικίνδυνο της ελληνικής οικονομίας. Ό,τι και να πούν,
ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι η μόνη δύναμη στην οποία ελπίζει ο κόσμος. Τη Νέα Δημοκρατία την έχει δει. Άλλωστε το Πασόκ. Μα εδώ τον κάλο δίνει. Απαγείρε η φάκη. 16 μονάδες είναι πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. 16 μονάδες είναι πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια εταιρεία έπεσε 23 μονάδες έξω στο δημοψήφισμα. 8 μονάδες έξω στις βουλευτικές εκλογές. Αφήστε 23 μονάδες το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έπεσε έξω στο δημοψήφισμα. Αυτή είναι. Αφήστε, όλα αυτά είναι πληρωμένα, αφήστε τα. Λοιπόν, πληρωμένα. Αλλά μιλάμε εδώ πέρα για λοιπόν, κρινισμό του εσείς του είδους, έτσι. Κύριε, είμαστε όλοι θύματα της πολιτικής ορθότητος. Γι' αυτό βλέπετε και ξεπετάγονται κάτι Τραμπ στην Αμερική. Γι' αυτό βλέπετε και ξεπετάγονται εθνολαϊκιστικά κινήματα στην Ευρώπη. Και ακόμη είμαστε στην αρχή. Σήμερα, και είναι χαρακτηριστικό νομίζω το παράδειγμα, ένας βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με τον οποίο κανείς μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί, εγώ διαφωνώ μαζί του σε πολλά. Ο κ. Κατσίκης, κυβερνητικός, ναι, της κυβερνώντας πλειοψηφίας, του μικρότερου συνεταίρου, είναι ο κ. Κατσίκης, είπε ορισμένα πράγματα στη Βουλή με αφορμή τη συζήτηση ενός πολύ σημαντικού νομοσχεδίου. Να ακούσουμε τι είπε και να το σχολιάσουμε μετά, παρακαλώ. Κώστας Κατσίκης. Τι θα συμβεί στην ψυχολογία ενός μικρού παιδιού αν η δασκάλα του της πρώτης δημοτικού με προστατευμένο το δικαίωμα της αυτοδιάθεσής της προβεί σε αλλαγή φύλου και την επόμενη σχολική χρονιά εμφανιστεί ενώπιόν τους ως δάσκαλος, έχει το δικαίωμα να το κάνει, έχει. Μπορεί ένας τρανσέξουαλ να είναι παιδαγωγός, δεν ξέρω, ρωτάω. Μπορεί ένας γκέι να είναι babysitter, δεν ξέρω, ρωτάω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ορίστε. Ποιος το λέει, γιατί να μην είναι. Και Γεωργιάδη, όταν θα έρθετε να μιλήσετε, θα σας ανταποδώσω αυτό που μου κάνατε όταν μιλούσατε για εργασιακό μεσαίωνα. Θα σας περιμένω να τοποθετηθείτε και να αποδείξετε εσείς ο ίδιος γιατί πρέπει να είναι παιδαγωγός και babysitter αυτή που ανέφερα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί να μην είναι. Θα το πείτε εσείς και οι συνάδελφοι γιατί πρέπει να είναι. Λοιπόν, το ότι δεν αντιλαμβάνεστε γιατί να μην είναι, έτσι με κάνει να σας γνωρίζω καλύτερα και να πιστεύω και να εκτιμώ σε μια κλίμακα αξιοσύνης και το δικό σας IQ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ισορροπίες είναι εξαιρετικά λεπτές. Έχω δικαίωμα να κάνω εκτιμήσεις, κύριε. Δεν σας έβρισα. Παρακαλώ, κύριε Κατσίκη, τώρα για αναφορές στο IQ. Με διακόπτει συνεχώς και ζητάει εξηγήσεις. Ξέρω ότι... Ναι. Τώρα γιατί το κάνετε. Λοιπόν, πάντα υπάρχει πρώτη φορά και υπάρχει πρώτη φορά σε απάντηση, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, Μάρη, έτσι. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν ανακαλώ τίποτα. Για να μην μπερδεύονται οι τηλεθεατές μας, ο αντιδρών εντός του Κοινοβουλίου δεν ήταν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, μην παρεξηγηθούμε, ήταν ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης της Ένωσης Κεντρών. Θέλω να μου πείτε, κύριε Σιφάκη, αν συμφωνείτε με το περιεχόμενο των δηλώσεων του κυρίου Κατσίκη. Σας θυμίζω ότι είναι μέλος της συγκυβερνώσας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ο κύριος Κατσίκης. Τι να συμφωνήσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, σε διακρίσεις του πληθυσμού ανάλογα με... Όχι, δεν είπε σε διακρίσεις. Είπε ότι δεν κάνουν όλοι για όλα. Οι απόψεις αυτές του κ. Κατσίκη εκφράζουν ομοφωνικές, είναι ομοφοβικές απόψεις, δεν είναι σοβαρές, κατά την όψη μου. Είναι και αντισυνταγματικές, αν θέλετε. Γιατί διαιωνίζουν διακρίσεις ανάμεσα στους Έλληνες πολίτες. Θεωρώ ότι τέτοια πράγματα δεν βοηθούν ούτε τη δημοκρατία. Θα μου απαντήσετε όμως το ερώτημα που έθεσε. Αν εσείς θα παίρνατε έναν κατά τα άλλα καθόλου σεβαστό Έλληνα πολίτη με δικαιώματα όπως έχουν όλοι δικαιώματα. Και πρέπει να τα δικαιώματα αυτά να είναι σεβαστά από όλους. Ο οποίος είναι τρανσέξουαλ. Θα τον παίρνατε εσείς ως παιδαγωγό του παιδιού σας, θα τον θέλατε ως δάσκαλο στο δημοτικό σχολείο που πηγαίνει το παιδί σας. Κοιτάξτε, ο καθένας. Γιατί ξέρετε, όλοι στη θεωρία το παίζουμε κίνσορες και υπεράνω. Όταν έρχεται η ώρα όμως να μπούμε εμείς στο χορό, εκεί τραβιόμαστε. Λέω, ο καθένας τον σεξουαλικό του προσανατολισμό ή τις ιδιαιτερότητες. Μα δεν μίλησε γι' αυτό. Δεν χρειάζεται. Μίλησε για το αν κάνουμε όλοι για όλες τις θέσεις. Σας λέω, δεν χρειάζεται, ας το πούμε, εάν είναι σέβεται τον εαυτό του και τους γύρω του, μπορεί να λειτουργεί για τον εαυτό του με ένα συγκεκριμένο τρόπο στην κοινωνία με βάση τα κοινωνικά πρότυπα που υπάρχουν. Αν θέλετε, αυτά που επιβάλλει το Σύνταγμα, οι νόμοι, ας το πούμε, τα χρηστά ήθη δημοσίως κτλ.
θεωρώ ότι τέτοιου τύπου απόψεις, σας λέω, δεν βοηθούν τη δημοκρατία. Κύριε Μπουκόρο, τι λέτε εσείς γι' αυτό? Και βάλω για το που λέω, κοιτάξτε να δείτε, οι ακραίες προσεγγίσεις, τα ακραία παραδείγματα δεν οδηγούν ποτέ σε συμπεράσματα τα οποία έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα η ελληνική κοινωνία... Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί, ας πούμε, να υπάρχει τρανσέξουαλ δάσκαλο σε ένα δημοτικό σχολείο. Αυτό να υποθέσω. Νομίζω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι η διοικητική μηχανή της χώρας και η δημόσια διοίκηση έχει προβλέψει για όλα αυτά τα ζητήματα και ό,τι έχει γίνει νόμος του κράτους εφαρμόζεται και ό,τι δεν απαγορεύεται, έτσι, ρητά και κατηγορηματικά, επιτρέπεται. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω, πρέπει να μας ενδιαφέρει το ποιος θα είναι ο σωστός δάσκαλος στην αίθουσα. Νομίζω μέχρι σήμερα, πριν έρθουν για ψήφιση αυτοί οι νόμοι, ουδέποτε ήλεγξε η δημόσια μηχανή της χώρας, η δημόσια διοίκηση της χώρας, τους σεξουαλικούς προσανατολισμούς των λειτουργών της. Γιατί για αυτούς μιλάμε τώρα. Αν μιλάμε για ιδιωτικά επαγγέλματα κτλ., αυτά αφορούν τους ιδιώτες. Αρκεί να μην εκδηλώνονται και να μην είναι καραυγαλαίοι κατά την άσκηση δεν του έργου τους. Έτσι δεν είναι? Παναγιωτόπουλε, αν είναι ένας εκδοτικός χούλιγκαν των γηπέδων και εκφράζει το ίδιο προβληματικό αυτές τις λοιπόν, το ίδιο προβληματικό. Γι' αυτό σας λέω ότι τα ακραία παραδείγματα το ίδιο προβληματικό και, η περιπτωσιολογία δεν οδηγεί ποτέ σε ασφαλή συμπεράσματα. Μάλιστα. Κύριε Σαντούλη. Νομίζω ήταν μια φωνή από το παρελθόν. Κάπου εκεί ένας απόϊχος του μεσαίου. Πάντως βλέπετε, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τα χωνεύει όλα, τα βάζει όλα μέσα, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι δική τους ευθύνη. Εμένα όμως. Όλα μέσα. Πολιτικό πρόσωπο και ως εκπρόσωπο μιας ριζοσπαστικής αριστερής δύναμης μου φάνηκε με αυτά που είπε ο κύριος Κατσίκης ότι βγήκανε οι βρικόλακες από. Γιατί μια και είναι επίκαιρο. Μην ξεχνάμε και την πολιτική του Κάστρο. Μην ξεχνάμε και την πολιτική του καθεστώτος Κάστρο σε βάρος των ομοφυλοφίλων. Ακούστε να δείτε το Σύνταγμα. Υπάρχει και το περίφημο βιβλίο του Ρεϊνάλντο Αρένα πριν πέσει νύχτα που έγινε ταινία από τον Τζούλιαρντ Σνάμπελ. Βραβευθήσα ταινία. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τον Πρωθυπουργό στον επικίνδυνο να λέει ότι είναι. Μιλάω εγώ. Μιλάω εγώ όμω. Σε πόσε βάρκε θα πατήσουν, ναι, μιλάω, σε πόσες βάρκες θα πατήσει αυτή η κυβέρνηση. Μιλάω εγώ. Και λέω 40 ποδαρούς. Ότι όσο 40 ποδαρούσα είναι. Τι σχέση έχετε εσείς με 40 ποδαρούσα είναι. Λέω, να μην μπερδεύουμε το Φιντελ Κάστρο. Κοιτάξτε, μας κατηγορεί για συντήρηση ο κύριος Σιφάκης που συμβιβερνά. Ελάτε, κλακλήσουμε. Ας σεβαστούμε τον κύριο Σταντούλη. Ελάτε να κλείσουμε. Όσο αφορά το Φιντελ Κάστρο, πέρα από την συγγένειά μου, την ιδεολογική και την πολιτική, και την εκτίμηση που έχω και το γνωρίζετε, εγώ δεν μένω στην εκτίμηση που έχω εγώ ως αριστερός, μένω στην εκτίμηση που έχει ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, που τον αποκάλεσε με το θάνατό του ένα μεγάλο ηγέτη, ο οποίος μάλιστα έχει σημαντική συνεισφορά στη διεθνή αλληλεγγύη και στην κοινωνική αλληλεγγύη. Μένω εκεί. Τα άλλα τώρα, αντιπαράθεση για τον Κάστρο και μάλιστα η αντιπαράθεση, το γεγονός ότι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι προσπαθούν να το αξιοποιήσουν πολιτικά για να συσπηρώσουν τον κόσμο τους, που λόγω των μνημονίων και αυτών των πολιτικών έχει αποσυσπηρωθεί, ή κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιούν τον Κάστρο για να κάνουν αντιπαραθέσεις εμφυλιοπολεμικού περιεχομένου, δεν με εκφράζει. Αλλά για το συγκεκριμένο ζήτημα που είπε ο κύριος Κατσίκης, έχει προβλέψει το Σύνταγμά μας. Και το Σύνταγμα της χώρας μας, που είναι ο ανώτατος καταστατικός χάρτης, που με βάση αυτό πρέπει να λειτουργούμε πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει διάκριση στη χώρα μας, είτε λόγω φύλου, είτε λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, είτε λόγω θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, είτε λόγω χρώματος και κόμματος. Και αυτό πρέπει να το τηρούμε, κύριε, με ευλάβεια, κλείσαμε, και να το υπερασπίσουμε. Και μου έκανε εντύπωση και η πολύ χυδαία αντιπαράθεση που έκανε σε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εντάξει, τα είδαμε αυτά. Χαώδεις διαφορές με τον Μάριο τον Γεωργιάδη. Τα είδαμε, κύριε Στρατούλη. Μην πάμε πάλι στα ίδια. Αλλά ο άνθρωπος σε αυτά που λέει με τον Κοινοβούλιο στέκεται και με ήθος και με συγκρότηση. Ανεξάρτητα εγώ δεν ξέρω μαζί του. Και αντιπαράθεση αδικεί όχι τον ίδιο αλλά και το Κοινοβούλιο και την δημοκρατία στη χώρα μας. Η 5η Δεκεμβρίου είναι μπροστά μας. Οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες. Εγώ επιμένω ότι η συμφωνία θα κλείσει. Το ερώτημα είναι με πιο βαρύτατο αντίκρισμα για τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, ναι, γιατί η βεβαιασμένη αριθμητική σε μια στιγμή που αλλάζει ο χάρτη της Ευρώπης, το 17, κύριε Παναγιώτο, ψηφίζει το 75% των Ευρωπαίων πολιτών. Πάρα θα είναι σωστό. Μια άλλη Ευρώπη το 17. Με αυτό θα κλείσουμε. Θα είναι μια άλλη Ευρώπη. Καλό βράδυ, Σπύρος Γκουτζάνης, Μάκης Κούρης. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε τη Δευτέρα. Μια και η εκπομπή είναι από Δευτέρα ως Πέμπτη, με πολύ ενδιαφέροντα νεότερα από μια επικαιρότητα που αλλάζει, που είναι καυτή, που είναι ανατρεπτική από μέρα σε μέρα. Γεια σας.